εξοπλισμό μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ασθενείς, αλλά ακόμα και βαριά περιστατικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής των Σποράδων, αλλά βεβαίως και των επισκεπτών. Είναι ένα από τα 5 σκάφη τα οποία θα παραδοθούν στις λιμενικές αρχές της χώρας μέχρι τέλος του έτους, ενώ υπάρχει επίσης προγραμματισμός για την προμήθεια 10 επιπλέον τέτοιων σκαφών, τα οποία θα ενισχύσουν τις λιμενικές αρχές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με πολλά περιστατικά διακομιδών και με έμφαση βεβαίως σε τουριστικές περιοχές όπως αυτή των Σποράδων. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για τις Βόρειες Σποράδες. Η πολιτεία ανταποκρίθηκε σε ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών των Βορείων Σποράδων. Η κυβέρνηση με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη κινήθηκε ακόμα μια φορά πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που με φίλους από τα νησιά ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα. Το αγκάλιασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Πλακωτάκης, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, και μαζί με τον Δημήτρη τον Σκάλκο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Βαγγέλη τον Κυριαζόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Λιμένων, και φυσικά όπου χρειάστηκε την αρρωγή όλων και του Περιφερειάρχη και όλων των τοπικών παραγόντων, προχωρήσαμε το εγχείρημα αυτό. Προχώρησε γρήγορα η διαδικασία. Μέσα σε λίγους μήνες βγήκε η προκήρυξη. Πλέον έχουμε στη θάλασσα των Βορείων Σποράδων το πλωτό ασθενοφόρο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όποτε χρειαστούν. Ευχόμαστε να μην χρειαστούν ποτέ των πολιτών των νησιών μας. Παραμένουμε προς την κατεύθυνση αυτή, προσιλωμένοι, στηρίζοντας την καθημερινότητα αλλά και την οικονομία όπου χρειαστεί των Βορείων Σποράδων. Μια πολύ σημαντική μέρα για τις Βόρειες Σποράδες σήμερα, για τα νησιά μας. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων εδώ και δεκαετίες γίνεται πραγματικότητα χάρη στις ενέργειες του Υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεσπέρασε τις οποιασδήποτε αγκυλώσεις και γραφειοκρατίες και έχουμε πλέον, θα έχουμε ένα σκάφος του λιμενικού, πλωτό ασθενοφόρο, παντός καιρού, για να μπορούν να μεταφέρονται τα περιστατικά που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλιώς από τα νησιά μας στα νοσοκομεία. Νομίζω είναι μια σημαντική μέρα. Και θέλω πάλι να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για αυτή του την προσπάθεια, πρωτοβουλία, για αυτή την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια καλή μέρα σήμερα, μια καλή μέρα για τις Σποράδες, μια καλή μέρα για την κρατική υγεία, μια καλή μέρα για τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα. Γιατί ένα πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σε συνεργασία με το κέντρο υγείας και τα κέντρα υγείας και των τριών των νησιών θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει να κάνει διακομιδές ασθενών όπου και όταν απαιτείται και με οποιοδήποτε καιρό και με συνθήκες υγειονομικά σωστές, αλλά και με συνοδεία γιατρών. Είναι ένα προϊόν συνεργασίας, ένα προϊόν που αναβαθμίζει τα νησιά μας, διότι η κρατική υγεία και η δημόσια υγεία είναι μεγάλο ατού και μεγάλο εργαλείο ανάπτυξης του τουρισμού, γιατί ο κάθε τουρίστας θέλει να δει αν υπάρχει καλή υγεία και καλό κέντρο υγείας, όπως υπάρχει εδώ στη Σκιάθο. Θα φτιάξουν σιγά σιγά, όταν συνεργαστούμε και με την Πέμπτη ΥΠΕ, για το κέντρο υγείας Σκοπέλου και το κέντρο υγείας Αλωνίσου, για να μπορεί να υπάρχει η απρόσκοπτη λειτουργία τους, αλλά και να βρίσκει ο κόσμος την υγεία του και τη θεραπεία του. Για να καταλάβει κάποιος τη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος, θα πρέπει να έχει μείνει στα νησιά. Όταν μένεις λοιπόν στα νησιά και κλείνουν οι κουρτίνες της θερινής περίοδου και φεύγει ο τουρισμός από εδώ, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Χρειαζόμαστε γιατρό, νοσηλευτή, χρειάζονται οι γηγενείς για να παραμείνουν εδώ, δάσκαλο, καθηγητή. Χρειάζονται τις παροχές μιας ποιοτικής ζωής. Δεν είναι θέμα αριθμών, είναι θέμα ποιότητας. Οπότε ένα πλωτό μέσο που συμφαίνεται με τη διάσωση των ανθρώπων είναι επιβεβλημένο. Είναι ανάγκη, είναι ζωή, είναι ένα κίνητρο για να παραμείνουν οι άνθρωποι με τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους εδώ. Καλή δύναμη στο λιμενικό σώμα ως προς τη διαχείριση. Συγχαρητήρια στο Υπουργείο για τις άψογες διαδικασίες. Θα είμαστε εδώ όλοι από το μετερίζονται ο καθένας για να βοηθούμε, γιατί τα νησιά πραγματικά το αξίζουν όλη τη χρονική περίοδο. Είναι σημαντική ημέρα σήμερα. Νομίζω πως τα νησιά θα εξυπηρετηθούν τα μέγιστα. Ένα αίτημα το οποίο είχαμε σήμερα υλοποιήθηκε. Και πιστεύω στην καλή και άριστη λειτουργία και εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος, ώστε να μπορέσει
να δουλέψει έτσι όπως πρέπει και να εξυπηρετήσει τον κόσμο και τους ασθενείς μας. Πράγματι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, μια σημαντική μέρα για τις Σποράδες και για τα τρία τα νησιά. Το λιμεναρχείο του Σκιάθου αποκτά ένα σύγχρονο και ασφαλές σκάφος, διότι αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Άρα θα δώσει περισσότερη ασφάλεια στους κατοίκους του νησιού, όπου θα, βέβαια και με εξοπλισμό ιατρικό, όπου θα γίνονται διακομιδές με ασφάλεια και με δύσκολες συνθήκες, καθότι είναι ένα σκάφος κλειστό και το αίσθημα, όπως είπα και πριν, της ασφάλειας θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από ήταν μέχρι τώρα. Μια ιστορική μέρα σήμερα για τη Σκιάθο και για τις Βόρειες Σποράδες. Είναι μια μέρα στην οποία αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό που ικανοποίησε ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για τους κάτοικους, για μόνιμη κατοικία, για τους επισκέπτες, οι οποίοι είναι και μοχλός ανάπτυξης των νησιών μας. Όπως επίσης και θα είναι και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνθήκων από την πανδημία του κορονοϊού. Δηλαδή, είναι ένα σκάφος που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σίγουρα συμβάλλει στην εξασφάλιση της υγείας των πολιτών, που είναι και πρώτη προτεραιότητα όλων μας. Και νομίζω είναι και μια ιστορική μέρα. Και των επισκεπτών, βεβαίως, και των επισκεπτών.